Πάμε τώρα στον Δήμο Κοζάνης να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Κυριακίδη, τον Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης και Αναπληρωτή Δήμαρχο Κοζάνης. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πακρατά, σας άσχεσαι στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Να πάμε λίγο. Τι γίνεται τώρα, πώς θα λειτουργήσει αύριο Σάββατο η λαϊκή αγορά της Κοζάνης, αν έχουμε κάποιες αλλαγές για να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας και πώς θα γίνει έτσι ο τρόπος λειτουργίας της. Κύριε Βακρατσά, κανονικά θα λειτουργήσει η κεντρική αγορά στην Αριστοτέλους με όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας πρέπει να εφαρμόζονται από όλους μας περισσότερο από ποτέ τυπικά και αυστηρά βλέποντας τις καταστάσεις που ισχύουν στην περιοχή μας. Θα πρέπει να υπάρχουν οι αποστάσεις των 5 μέτρων από τους πάγκους των πολιτών, 1,5 μέτρο ανάμεσα στους πολίτες που θα ψωνίζουν από τη λαϊκή αγορά. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν τα αντισηπτικά τα οποία θα είναι σε εμφανή σημείο μπροστά στους πάγκους. Κύριε Πακρατά, πρέπει να πούμε όμως όπως κάθε άλλη φορά, αλλά τώρα με πιο δυνατή φωνή, ότι πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα πολύ αυστηρά, γιατί η κατάσταση στην περιοχή μας, όπως δείχνουν και τα νούμερα, δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσαμε, δεν είναι αυτή που θα θέλαμε και πραγματικά δημιουργεί πολλά προβλήματα και στους πολίτες αλλά και στους επαγγελματίες και επιχειρηματίες της περιοχής, προβλήματα τα οποία το επόμενο διάστημα θα έχουν εμφανή τα αρνητικά αποτελέσματά τους όσον αφορά κλεισίματα επιχειρήσεων και θέσεις εργασίας. Άρα για ακόμα μια φορά να φωνάξουμε και να παρακαλέσουμε τον κόσμο αλλά και τους εκθέτες έμπορους και παραγωγούς στην λαϊκή αγορά να εφαρμόζονται πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Το προηγούμενο Σάββατο ήταν εντάξει, εφαρμόστηκαν τα μέτρα. Ποια ήταν η εικόνα, ήταν και μια μέρα που είχε υψηλές θερμοκρασίες, είχε πάρα πολύ κόσμο έξω. Δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα, κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε Βακρατσά, όπως είμαι ειλικρινά, θέλω να μιλήσω. Η λαϊκή αγορά είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Ναι. Υπάρχουν κάποια θέματα με κάποιους κάποιους καταναλωτές που ακόμη δεν πιστεύουν στον κορονοϊό και κάποιες εξεκρίνουν. Προσπαθούμε με την συμβολή της Δημοτικής αλλά και των υπηρεσιακών παραγόντων πραγματικά και να πούμε με καλό τρόπο την αυστηρή τήρηση των μέτρων αλλά και κάποιες φορές αρκετά αυστηρά για την εφαρμογή των μέτρων. Πιστεύουμε ότι είναι καλά τα πράγματα στην λαϊκή μας αγορά. Όλο αυτό το διάστημα δεν έχουμε ακούσει τουλάχιστον στο κομμάτι των εκθετών εμπόρων και παραγωγών ότι υπήρχαν κάποια κρούσματα. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι δεν πρέπει να προσέχουμε και δεν πρέπει πάντοτε να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι και προκειμένου η τήρηση των μέτρων. Μάλιστα. Τώρα να πούμε πάντως για να πάω λίγο σε μια έρευνα ότι δεν ανοίγει το λιανικό εμπόριο. Αυτή είναι η εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων για την ΠΕ Κοζάνης, άρα μία ακόμη εβδομάδα τα μαγαζιά θα είναι κλειστά. Κύριε Βακρατσά, ναι, ενημερωθήκαμε κι εμείς. Είναι άλλη μια δύσκολη κατάσταση. Δεν θέλω να λέω πολλά σε αυτό το κομμάτι, δεν θέλω να λαϊκίζω ναι. ή να παίρνω τη δυνατότητα να κάνω κάποιες τοποθετήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί αφορά εμένα, αφορά τους συναδέλφους μου που περάμε πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι να εκφράσουμε έτσι λίγο μια αγανάκτηση. Απ' την άλλη πρέπει να πούμε ότι οι ειδικοί αποφασίζουν, δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε. Mm-hmm. Να κάνουμε μια υπομονή ακόμη, αλλά πραγματικά θα πρέπει να δοθούν αρκετά κίνητρα και στήριξη στην περιφέρεια περιφερειακή ενότητα Κοζάνη, γιατί είναι ψίχουλα από αυτά που ανακοινώνονται. Πραγματικά είναι ψίχουλα για αυτές τις επιχειρήσεις που περνάνε δύσκολα και πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι ακόμα δυσκολότερα στο άνοιγμα του διανεμπορίου όταν αυτό το επιτρέψουν οι ειδικοί και οι συνθήκες. Μάλιστα. Για να δούμε. Τώρα να κλείσουμε λίγο να έρθω σε μια έρευνα που πραγματοποιείται ως αντιδημαρχία του οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης. Πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σάββατο στη Λαϊκή από τους υπαλλήλους της αντιδημαρχίας. Ποιος είναι ο στόχος αυτός, δηλαδή τι είναι η συλλογή όλων αυτών των απόψεων των πολιτών που θα βοηθήσουν, που επισκέπτονται τη λαϊκή αγορά. Πού θα σας βοηθήσουν αυτό. Κύριε Βακρατσά, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το κομμάτι των λαϊκών αγορών έχουμε μία άψογη συνεργασία με τα σωματεία των εμπόρων και των παραγωγών. Είπαμε ότι θα αλλάξουμε κάποια πράγματα, να αλλάξουμε την εικόνα της λαϊκής και να αλλάξουμε και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και προϊόντων. Μάλιστα. Στα πλαίσια αυτής της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων λειτουργιών πραγματοποιήσαμε μια
έρευνα πεδίου, μια εμπειρική έρευνα πεδίου από υπαλλήλους της υπηρεσίας τοπικής οικονομικής ανάπτυξης σε πολίτες οι οποίοι επισκέφτηκαν τη λαϊκή αγορά της Κοζάνης και το Σάββατο στην Αριστοτέλους, αλλά και την προηγούμενη Τρίτη στις λαϊκές της Κύρκας και στα Επιρώτικα. Το δείγμα των πολιτών ήταν τυχαίο και δεν καταγράφαμε προσωπικά στοιχεία. Ο στόχος αυτής της έρευνας, κύριε Μακρατσά, είναι να αποτυπώσουμε τις συνθήκες, τις αδυναμίες, αλλά και τις δυνατότητες που έχουμε να κάνουμε μια καλύτερη λαϊκή αγορά. Συμπληρώσαμε γύρω στα 200 ερωτηματολόγια και περίπου σε ένα link το οποίο υπάρχει στο site του Δήμου Κοζάνης μπήκανε περίπου στους 350 με 400 συνδημότες μας, οι οποίοι απαντήσανε σε κάποια ερωτήματα που έπεφτα η έρευνα και πραγματικά υπήρχαν και πάρα πολλοί που μας κάνανε κάποιες προτάσεις όσον αφορά τις θέσεις πάρκινγκ, όσον αφορά τη χωροθέτηση των εμπόρων ή των παραγωγών, όσον αφορά τον χρωματισμό των πάγκων για να καταλαβαίνει κάποιος ποιος είναι έμπορος, ποιος είναι παραγωγός. Ήταν μια πάρα πολύ προσπάθεια και τα αποτελέσματα δεν τα περιμέναμε να είναι αυτά. Θα τα επεξεργαστεί το επόμενο διάστημα. Θα δούμε παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Θα δούμε παρουσίαση των αποτελεσμάτων και θα σας βοηθήσουν αυτά για να βελτιώσετε τη λειτουργία της λαϊκής. Έτσι, το επόμενο διάστημα αυτά τα αποτελέσματα θα επεξεργαστούν με τα σωματεία των εμπόρων και των παραγωγών και πραγματικά ό,τι μπορούμε και με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος Κοζάνης θα εφαρμόσει το κάνουμε για να έχουμε καλύτερη ποιότητα και προϊόντων και υπηρεσιών στην λαϊκή αγορά μας. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και την παρέμβαση, κύριε Αντιδήμαρχε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.